Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημερώσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Γενικός Γραμματέας Δαστών Στάθης Σταθόπουλος από την Αλεξανδρούπολη, νέο μοντέλο διαχείρισης δασών με τη συμμετοχή συνεταιρισμών και επιχειρήσεων. Δωρεάν διακοπές μέχρι 11 ημέρες στον Εύρο προσφέρονται στους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Αναβαθμίζεται και γίνεται περιφερειακό πρωτοδικείο το ορεινοδικείο στο Δημότυχο. Απάντηση στην ερώτηση του Μπουρχάν Μπαράν για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης στο τελωνείο των κήπων. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις περιγράφοντας τους άξονες της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο του, με σκοπό την δημιουργία, όπως είπε, ενός κορμού υποδομών, επάνω στον οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και συγκεκριμένα τις οδικές, αεροπορικές και σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και την ενίσχυση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για μένα επίσης μεγάλο αγαπημένο τις προηγούμενες μέρες και είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας είναι η ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου Αλεξανδρούπολη Κομιδίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο λιμάνι, αλλά και πολύ περισσότερο. 700 εκατομμύρια ανακοινώ και τον κύριο Σταϊκούρα την Παρασκευή είχα μια συνάντηση στην Καβάλα, το οποίο δεν μονεί δηλαδή σε προφράση, αλλά και υποδομή με νομικά χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα και δημοτικά χρήματα. Είναι και δική δράση επίση. Πιστεύω ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό και πρόλεπτο διεκτική στον απόλυτο το καταφέρει. Στο σχέδιο για τη διαχείριση των δημοσίων δασών με βασικό εργαλείο τη δημιουργία υβριδικών σχημάτων με συμμετοχή δασικών συνεταιρισμών και ιδιωτικών εταιριών, αναφέρθηκε από την Αλεξανδρούπολη Γενικός Γραμματέας Δασών ο κ. Στάθης Σταθόπουλος. Στον πυρήνα των προτάσεων, όπως εξήγησε, βρίσκεται η σύσταση ενώσεων προσώπων που θα αποτελούνται κατά 50% από δασικούς συνεταιρισμούς και κατά 50% από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, τα οποία όμως έχουν οικονομική δραστηριότητα στην αξιοποίηση δασικής βιομάζας και ξυλίας για τουλάχιστον 5 χρόνια και κύκλο εργασιών 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. Στα νέα υβριδικά σχήματα με μετοχική σύνδεση 50-50% από ιδιώτες επιχειρηματίες του κλάδου της μεταποίησης ξυλίας και δασικούς συνεταιρισμούς με τη συμμετοχή δασεργατών που θα λαμβάνουν ετησίως κρατικές επιδοτήσεις, αναλαμβάνουν τη διαχείριση των δασών και την εκμετάλλευση της βιομάζας μεταξύ των άλλων και για ενεργειακούς σκοπούς, αναφέρθηκε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος Στάθης Σταθόπουλος. Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε πως το νέο μοντέλο για τη διαχείριση των δασών που το Υπουργείο δίνει δικαίωμα συμμετοχής εκτός από τους δασικούς συνεταιρισμούς και στις επιχειρήσεις. Αυτοί που θα μπαίνουν στα δάση θα αναλαμβάνουν την απόλυψη και την αξιοποίηση της βιομάζας και θα υλοποιούν όλες τις εργασίες με βάση τις διαχειριστικές μελέτες που θα εκπονηθούν. Θα αποκτούν αυτό το δικαίωμα μετά από διαγωνισμό και στις διατάξεις του νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε καταγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν για την ανάθεση αυτών των εργασιών. Με το νέο νόμο, εφόσον ψηφιστεί, μόνο οι συνεταιρισμοί που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση και την εκμετάλλευση ενός δάσους, ενώ θα μπορούν να συμπράττουν και με επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ξυλίας και την αξιοποίηση της δασικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Στις συμπράξεις που θα προκύψουν μεταξύ δασικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων, τα υβριδικά συνεργατικά σχήματα, όπως θα ονομάζονται, το κάθε μέρος θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Το Υπουργείο θα συστήσει Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεκτών που θα βεβαιώνουν τις ποσότητες βιομάζας που θα παράγονται από κάθε ανάδοχο. Τα υβριδικά συνεργατικά σχήματα και οι δασικοί συνεταιρισμοί που θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την εκμετάλλευση δασών ή διαχειριστικών μονάδων θα λαμβάνουν ετήσια επιδότηση με βάση τα έσοδα από τους πληστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ρήπων ή από άλλους δημόσιους πόρους. Το ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό των εσόδων πώλησης της βιομάζας που θα βγαίνει από τα δάση, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που ορίζεται ένα είδος βιομάζας σε συνδυασμό με τον συντελεστή δυσκολίας διαχείρισης των δασών που θα αναλαμβάνουν. Το ύψος της επιδότησης δεν θα μεταβάλλεται μέχρι τη λήξη της διάρκειας της ανάθεσης. Πρώτον, τι θα απογίνει η κατηγορία, ας το πούμε, των μελών δασέ.
ούτε υπάλληλοι των εργολάβων θα είστε από εδώ και πέρα. Σας δίνεται η δυνατότητα να μην είστε, έτσι δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί σε κάτι το οποίο ενδεχομένως επιθυμεί. Διότι με το νέο σχηματισμό τα ισχύ, υβριδικά συνεργατικά σχήματα, με 7 μελές διοικητικό συμβούλιο μπορείτε να είστε 50% εσείς και 50% ο ιδιωτικός τομέας. Να δεχθώ πολλά επιχειρήματα που έχουν ακουστεί ότι θα γίνουμε υπάλληλοι, θα μας εκμεταλλεύονται, θα. Χωρίς τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα και εξαιρώ ορισμένους δασέ που έχουν και πολλά μέλη και εξοπλισμό, φαντάζομαι ότι το μέγεθος της καταστροφής, το οποίο ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί ζείτε το δάσος από πολλά χρόνια, χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό, χωρίς ταχύτητες και χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει κάποιο έργο το οποίο να είναι αποδοτικό. Δόθηκαν 10 εκατομμύρια με τα δύο προγράμματα της αποκατάστασης σε περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρόπολης και Σουφλίου, σε όλη δηλαδή την καμένη έκταση, στο οποίο νομίζω λογικός άνθρωπος δεν έχει παράπονο, απασχολήθηκαν οι περισσότεροι, τουλάχιστον απασχολήθηκαν όσοι δασεργάτες θέλησαν να απασχοληθούν, έτσι. Το στατιστικό είμαστε 360, δούλεψαν 150, πράγματι μπορεί να ισχύει, αλλά γνωρίστε καλύτερα από εμένα ότι υπήρχαν και ορισμένοι που δεν ήθελαν για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση για να φτάσουμε το ποσοστό απασχόλησης εντός αγωγικών στο 90% ή στο 100% να απασχολήσουμε κάποιον με το ζόρι. Οπότε από εδώ και πέρα μπορείτε να είστε αφεντικά στον τόπο σας με την έννοια ότι μπαίνετε στο νέο συνεργατικό σχήμα μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με συμμετοχή 50-50, 7 μελές διοικητικό συμβούλιο και κοινή αποδοχή πρόεδρος. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη εγγύηση από την ισότιμη συμμετοχή. Και ο καθένας σε αυτό τη συλλογικότητα του μέλλοντος που θα ισχύει από εδώ και στο εξής, είναι ο ένας βάζει την τεχνογνωσία, τη γνώση, την αγάπη για το δάσος και το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Και δίνω πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους δασικούς συνεταιρισμούς της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι έχετε συμβάλει στο να είστε από τα ελάχιστα δάση, από τα τέλος πάντων μειοψηφικά στο σύνολο, τα οποία είναι σε διαχείριση. Τώρα κυρίες και κύριοι θα μείνουμε στον απόϊχο όλων αυτών των επισκέψεων που δεν ήταν και λίγοι όσοι μας επισκέφτηκαν αυτές τις ημέρες στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη, πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, υποψήφοι ευρωβουλευτές και για να δούμε όλα αυτά που αποσκοπούν και τι αποτέλεσμα θα έχουν μαζί μου για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά πάντα με το εύστοχο και πολύ έξυπνο σχόλιο του ο Θανάσης Τσολάκης. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Και ποιος δεν ήρθε. Και ποιος δεν ήρθε αυτές τις ημέρες στην Αλεξανδρούπολη. Παράπονο δεν έχουμε, έτσι δεν είναι? Κανένα παράπονο δεν έχουμε, αλλά εγώ από παλιά έχω πει ότι όλα αυτά τα μουσαφυριά δεν μ' αρέσουν και πάρα πολύ, να το πω έτσι κομψά. Γιατί συνήθως, Κυριακή, αυτές οι επισκέψεις γίνονται με αφορμή ένα γεγονός. Εν προκειμένου, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αφορούν τις ευρωεκλογές. Αυτό τώρα μια άλλη κουβέντα. Όχι όλες όμως οι επισκέψεις. Ας πούμε, η επίσκεψη του κυρίου Τριαντόπουλου της Επιτροπής που αφορά στην ανασυγκρότηση του Εύρου είναι μια επίσκεψη παγιωμένη κάθε μήνα μέχρι να ανασυγκροτηθούμε, να ανασυσταθούμε και όλα τα ανά. Σε αυτό βάζουμε έναν αστερίσκο, ναι, γιατί απλά συνέπεσε μέσα στο μεγάλο αυτό πρόγραμμα να υπάρχει και αυτή η ούτως ή άλλως προγραμματισμένη σύσκεψη της Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν από τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι όλους και όλες τις υποψήφιες και υποψήφιους ευρωβουλευτές, τον κύριο Κασελάκη μιλώντας για όλη την περιφέρεια. Καλά, άμα αυτά βάλω όλη την περιφέρεια, είναι κι άλλοι. Εγώ πρόσεξε, με εστίασα μόνο στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη. Άμα ανοίξω τη βεντάλια, θα χαθούμε, Θανάση μου. Μιλάμε για μια κανονική παρέλαση ανθρώπων. Το θέμα όμως, Κυριακή, είναι κατά την άποψή μου ότι πρέπει επιτέλους ως τοπικές κοινωνίες να ζητάμε και να απαιτούμε να έρχονται εδώ έχοντας κάτι να πούν. Το ψηφίστε, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το όποιο κόμμα, το Κόσμος, το ό,τι εκπροσωπεί ο καθένας. Okay, είναι μια προτροπή προς τον κόσμο, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, το καταλαβαίνω, αλλά πολλοί εξ αυτών έχουν και θεσμική ιδιότητα. Και πρόσεξε, για να πω κάτι στη σκέψη σου ενδιάμεσα εμβόλυμα, ο τρόπος αυτός επικοινωνίας πια έχει αλλάξει. Δεν κάνουμε συγκεντρώσεις ανοιχτές, δεν κάνουμε μεγάλες ομιλίες, πάμε σε χωριά, οικισμούς, σε πλατείες, ερχόμαστε πιο κοντά στον κόσμο. Βλέπουμε ότι και το επικοινωνιακό έχει αλλάξει πια.
Έχει αλλάξει βέβαια, αλλά πρέπει να αλλάξει κι άλλο και να γίνει αποτελεσματικό. Δηλαδή να επικοινωνείται, θέλω να πω, ένα μήνυμα που να αποτυπώνεται άμεσα για όλο τον κόσμο και δει ιδανικά ανεξαρτήτως κομματικού προσανατολισμού. Γιατί όλοι αυτοί που έρχονται και παρέρχονται και απέρχονται διεκδικούν θέσεις που αφορούν όλους τους ανθρώπους, έτσι. Όχι μόνο τους υποστηρικτές του κόμματος με το οποίο συμμετέχουν στις εκλογές. Δηλαδή ο ευρωβουλευτής που θα εκλεγεί, να πω από το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα ή τα θέλω μόνο των ανθρώπων που πρόσκυνται στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρητικά θα εργάζεται στην Ευρωβουλή για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, για όλους τους Ελληνίδες, για το κράτος συνολικά. Επομένως, νομίζω, Κυριακή, ότι πρέπει κάπως το μοντέλο επικοινωνίας αυτών των ανθρώπων να αλλάξει, να ακούσουν λίγο καλύτερα τον κόσμο, να λένε πράγματα πιο στοχευμένα. Τώρα ήρθε στο διατάφτα. Μου δίνει μια πολύ καλή αφορμή να κάνω το εξής σχόλιο, Θανάση μου, αν και δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά λίγο πριν τις ευρωπαϊκές κάλπες. Ωστόσο, όμως, σας το έχουμε κατά νου. Προφανώς, όλοι οι υποψήφοι δεν μπορούν να γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια τι συμβαίνει στον κάθε τόπο ξεχωριστά, γιατί έχουν να πάνε και σε πολλά μέρη και να γυρίσουν και την Ελλάδα. Όμως, οφείλουν, θα πω εγώ, οφείλουν, είναι υποχρεωμένοι, όταν έρχονται σε κάποιες περιοχές, δεν θα πω σε όλες, αν και θα έπρεπε να πω σε όλες, να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά ζητήματα. Και όχι μόνο, πρόσεξε με να δεις, εντάξει, ο Εύρος είναι γνωστός για το φράχτη, για το μεταναστευτικό, αυτά που συζητάμε κάθε λίγο και λιγάκι και είναι και λίγο επιφανειακά και δεν χρειάζεται και πολύ να εντρυφήσουμε και δεν χρειάζεται και πολύ να μάθουμε πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε αρκετούς υποψήφους, όχι σε όλους για να μην τους αδικήσω, ότι θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα ενημερωμένοι. Και λίγο περισσότερο ενημερωμένοι για τα ζητήματα που αφορούν στην περιοχή που επισκέπτονται. Και μάλιστα μια περιοχή πληγωμένη, πονεμένη, χτυπημένη. Κοιτάξτε, εγώ εκεί δεν δίνω κανένα απαλλακτικό. 13 περιφέρειες έχει η Ελλάδα, από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν πάρα πολλές πληροφορίες, ενώ σαν θεσμικό όργανο μπορούν να κάνουν επικοινωνία. Σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους δώσουν πληροφορίες για το προφίλ της κάθε περιοχής για να αποκτήσουν μια άποψη, και 52 νομούς. Αν δεν τα μάθουν δηλαδή τώρα, πότε να τα μάθουν? Όταν δηλαδή, εγώ συνάντησα υποψήφιο ευρωβουλευτή, θα το πω αυτό, επιτρέψε μου, ένα τα πολλά. Συνάντησα και πολύ καλά ενημερωμένους, ίσως και παραπάνω και από τους ίδιους τους ευρύτες, έτσι για να καταλάβεις. Έχω συναντήσει όμως υποψήφιο ευρωβουλευτή, του οποίου του ανέφερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτη αλληλείς της περιοχής μας και όλα όσα συμβαίνουν κατά καιρούς με τους Τούρκους, με τους γειτονές μας, με τα αποθέματα, με τις παραβιάσεις, με όλα αυτά τα προβλήματα που ζουν και δεν μπορούν οι άνθρωποι ουσιαστικά να βγουν έξω για το μεροκάματο, και με κοιτούσε σαν να ήμουν ελέφαντας. Λέει, συμβαίνει αυτό εδώ. Ήθελα να του πω, κύριε μου, πού πας να βάλεις υποψηφιότητα, άμα δεν ξέρεις ένα από τα βασικά προβλήματα της περιοχής που είναι και αυτό. Πόσο μάλλον με τη γειτονική χώρα, έτσι. Πρέπει... Ένα παράδειγμα είπα. Ναι, συμφωνώ. Άρα κάτσουμε τώρα εδώ να μιλάμε, ναι, θα βρούμε πάρα πολλά. Αλλά ξαναλέω ότι για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία και απαλλακτικό. Οφείλουν να έχουν την εικόνα, γιατί για αυτή τη συνολική εικόνα θα πάνε να υπερασπιστούν στο Ευρωκοινοβούλιο, εφόσον εκλεγούν, έτσι, την Ελλάδα ολόκληρη. Η Ελλάδα ολόκληρη, δυστυχώς, δεν έχει ένα κοινό συμφέρον. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει, αλλά αυτό επιμερίζεται στις κατατόπους περιφέρειες, στους κατατόπους νομούς, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε μία και ο κάθε νομός, η κάθε περιφέρεια. Πώς θα γίνει τώρα? Ο Εύρος είναι ένας παραμεθόριος νομός. Δεν μπορεί να έχει τα ίδια ζητήματα με το νομό Μαγνησίας, για παράδειγμα. Αυτό ακριβώς. Εκεί υπάρχουν κάποια άλλα. Για όλα όμως πρέπει να γνωρίζει ο Ευρωβουλευτής. Γιατί αυτό θα κάνει. Γιατί οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν βγαίνουν à la carte, βγαίνουν συνολικά. Ωστόσο, Θανάση μου, πρέπει να πούμε το εξής. Μιας και αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις επισκέψεις που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επικνώσει, και ήταν και πολλές, δηλαδή βομβαρδιστήκαμε αυτή την εβδομάδα. Γυρνούσες και έβλεπες και έναν υπουργό να σκάει μπροστά σου σε αυτή την κατάσταση, χωρίς υπερβολή. Προέκυψαν και ειδήσεις πολύ σημαντικές και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και για την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Γιατί στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης οφείλω να πω πάρα πολλά πολύ γρήγορα, αν και το αναδείξαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και εσείς στο Πολιτικό Όραμα, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έβγαλε μία είδηση μαζί με τον κύριο Κοντογιώργη που ήρθε, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ότι τον επόμενο μήνα
οι ευρύτες να περιμένουν 10 συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινωθούν, θα παρουσιαστούν, θα αφορά στην ανάπτυξη του τόπου, την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, αυτό ακριβώς. Είναι μία δέσμη μέτρων που θα την ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον και η οποία θα χρηματοδοτηθεί επιπλέον έξτρα από όλα όσα είναι να γίνουν με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης με 100 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Όπως επίσης είχε πολύ ενδιαφέρον τα όσα υπόθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που αφορούσε στην αναβάθμιση του οργανισμού, του λιμανιού της πόλης. Περιοχή οδό σε πρώτη φάση. Ναι, ναι, ναι. Η σύνδεση που θα γίνει επιτέλους στο λιμάνι με την Εγνατία οδό μέσα από την περιφερειακή, νέα περιφερειακή οδό. Και εκεί ακούστηκαν στοχευμένα πράγματα. Μένει να τα δούμε, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά στο λιμάνι. Παρουσιάστηκαν και οι αδυναμίες και τα ζητήματα που πρέπει να προσπεραστούν. Όμως είχαμε ένα πλάνο μπροστά μας του πώς μπορούμε τα επόμενα 5 χρόνια να αναπτύξουμε το λιμάνι και τι μπορούμε να κάνουμε μετά τη ματέωση της ιδιωτικοποίησής του. Όπως επίσης πρέπει να πω, ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Κικίλια και του κυρίου Δένδια, διότι για πρώτη φορά, Θανάση μου, είδαμε αυτό που συμβαίνει να επισημοποιείται. Τι δηλαδή, το στρατό με την επίσημη μορφή του να συνδράμει, να συντρέχει όποτε και όταν χρειάζεται, είτε πλημμύρες είτε πυρκαγιές. Την πολιτική προστασία εν γέννη. Και μάλιστα εδώ να πούμε ότι αυτό είναι μια πρωτοπορία. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε επίσημο, επισήμως, σε συνεργασία δηλαδή μεταξύ των δύο Υπουργείων. Και μάλλον θα αποτελέσει αυτό και παράδειγμα και για άλλες περιφέρειες, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα μοντέλο συνεργασίας που θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά, όπως βλέπουμε, πολλαπλασιάζονται συνεχώς και στην Ελλάδα, μάλλον σε συνάρτηση με όλο τον κόσμο. Έχουμε συνέχεια δύσκολες καταστάσεις που απειλούν ζωές, απειλούν περιουσίες, αφαιρούν ζωές σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς. Μακάρι αυτό να είναι ένα εύκολο καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι μια παρένθεση και μακάρι όλα αυτά να λειτουργήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, Κυριακή, νομίζω ότι κάπως πρέπει αυτό να τακτοποιείται. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια τόσο μεγάλη φασαρία σε μια εβδομάδα, τόσοι πολλοί άνθρωποι, τόσες πολλές φωνές, τόσες πολλές πληροφορίες που δεν ξέρω αν το ευρύ κοινό είναι σε θέση να τις αφομοιώσει και ενδεχομένως μέσα σε αυτήν όλη τη βαβούρα και την πολυκοσμία και τη φασαρία μπορεί να χάθηκαν και σημαντικά πράγματα που αφορούν τον κόσμο. Και γιατί πέσαν κάπου όλα μαζί και το ένα κάλυψε το άλλο. Εδώ κάπου νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο οι λεγόμενες τοπικές οργανώσεις όλων των κομμάτων, των σχηματισμών, των μηχανισμών, οι συλλογικότητες κτλ., ώστε να μπορούν κάπως όλα αυτά να τα τακτοποιούν, έτσι ώστε και ο κόπος των ανθρώπων που επισκέπτονται να πιάνει ένα τόπο, αλλά και οι δυνάμοι ωφελούμενοι, που είναι οι κάτοικοι της κάθε περιοχής, να μπορούν να καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ο κύριος Σταϊκούρας ανακοίνωσε την μονή γραμμή, μια εξαιρετική είδηση, η οποία νομίζω χάθηκε μέσα σε αυτές τις ημέρες, έτσι. Φυσικά χάθηκε και πολλές και πολλά άλλα. Αναφέρομαι στο σιδηρόδρομο, έτσι, για να το πω και εγώ σωστά. Σύνδεση στο νερό. Και πολλά άλλα έχουν χαθεί, γιατί ακριβώς μας πιάνει ένας πανικός. Και αυτό, τώρα θα την ανοίξω πάρα πολύ την κουβέντα, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια λανθασμένη κουλτούρα γενικότερα, που και εμείς ως πολίτες ενδιαφερόμαστε λίγο πριν τις εκλογές για οτιδήποτε, αλλά και οι πολιτικοί τους πιάνει η όρεξη να πούν αυτά που θέλουν να πούν μόνο λίγο πριν τις εκλογές. Ξέρεις, Θανάση μου, για τους πολιτικούς θα διαφωνήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή μας, ενώ με την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο, από τη στιγμή που το λιμάνι απέκτησε μία διαφορετική ταυτότητα και αναφέρομαι στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Αμερικής, οι επισκέψεις, δηλαδή την τελευταία εφταετία, γεμάτη εφταετία, είναι πολλές, είναι συχνές, είναι πυκνές και αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Θέλω όμως να πω ότι θα μπορούσε να είχε καθιερωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο, να είναι πιο εύκολο στον κόσμο, να υπάρχει ένας καλύτερος καταμερισμός στην πορεία του χρόνου. Γιατί, να πούμε τώρα και μια αλήθεια, που πάντα υπάρχει και αυτός ο κομματικός ανταγωνισμός. Δηλαδή, αν έρθει ένας υπουργός από το Χ κόμμα, μετά αμέσως θα πρέπει να έρθει και ο υπουργός από το Ψ κόμμα, για να δούμε ποιος θα τα πει καλύτερα, για να ακυρώσει τον προηγούμενο. Αυτό λέω είναι το λανθασμένο. Σίγουρα κανένα κόμμα δεν τα έχει κάνει όλα τέλεια, αλλά σίγουρα κανένα κόμμα δεν τα έχει κάνει και όλα λάθος. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει κάπως επιτέλους
να τακτοποιηθεί και να μπαίνουν τα πράγματα στη σειρά. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως είπαμε, είναι 7 χρόνια η καινούργια του πραγματικότητα. Γι' αυτό εργάστηκαν δύο κόμματα, θέλοντας δύο κυβερνήσεις. Καλύτερα, χειρότερα, αυτό το κρίνει ο καθένας μόνος του όταν πάει να ψηφίσει. Μην τα κάνουμε όλα μαζί μέσα στο μίξερ και γίνεται ό,τι γίνεται. Γιατί ο κόσμος Κυριακή, και να πάρουμε λίγο και το παράδειγμα των πρόσφατων εκλογών και των αυτοδιοικητικών και των εθνικών πριν από και ένα χρόνο. Και με αυτό να κλείσουμε, Θανάση μου. Και με αυτό να κλείσουμε. Η αποχή ήταν σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Να συγκινηθούν, θέλω να πω, επιτέλους και να βρουν ένα νέο τρόπο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του κόσμου. Να ακούσει καταρχήν ο κόσμος και μετά να αποφασίσει αυτό που κρίνει ως εποφελέστερο για εκπρόσωπο στην Ευρωβουλή. Γιατί να μην ξεχνάμε και ότι στην Ευρωβουλή δεν κυβερνάει ούτε η Ελλάδα, ούτε η Γαλλία, ούτε η Βρετανία, έτσι. Δυστυχώς όμως οδηγούμαστε με εθνικούς όρους σε αυτή την ευρωπαϊκή κάλπη και δεν θα έπρεπε, Θανάση μου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πολλής λαός, όπως είπαμε, κανονική παρέλαση, παράπονο δεν έχουμε. Σε ευχαριστώ θερμά για τα όσα είπαμε και είδαμε. Καλή συνέχεια, Θανάση, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι ήρθε και ο Πρωθυπουργός αυτές τις ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, έκανε μία σύντομη επίσκεψη, βρέθηκε συγκεκριμένα στο χωριό της Μάκρης, στον οικισμό της Μάκρης, εκεί όπου η πυρόπληκτη το περασμένο καλοκαίρι, η ελαιοπαραγωγή πυρόπληκτη το περασμένο καλοκαίρι είδαν το δυος τους κόπους τους να καίγονται, και με αφορμή λοιπόν αυτή την επίσκεψη για ακόμη μία φορά οι ελαιοπαραγωγοί είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον κύριο Μητσοτάκη, να του πουν πράγματα, να του ζητήσουν. Τώρα τι απάντησε ο ίδιος δεν ξέρω, γι' αυτό και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Καλεμτζή να μας μεταφέρει τα όσα πολύ γρήγορα, είμαι σίγουρη, υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν προέκυψε καμιά καινούργια εξέλιξη. Κύριε Καλεμτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, αλλά Ανάσταση εσείς κάνατε, για πείτε μας. Εμείς, Ανάσταση, κυρία Βασκάκη, κάναμε όταν πήραμε την προκαταβολή. Αυτή που ζητούσαμε εδώ και πόσο καιρό και φωνάζαμε. Ήταν μεγάλη μας τιμή που ήρθε ο Πρωθυπουργός στην περιοχή μας, στην Πολύπαθη Μάκρη και στα γύρω χωριά, στην πυρόπληκτη περιοχή μας. Είχαμε μια ολιγόλεπτη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, γιατί προσπαθήσαμε να το θέσουμε όσο μπορούμε στο πρόγραμμά του που είχε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Προσπαθήσαμε να του θέσουμε όσο μπορούμε τα αιτήματά μας. Μας άκουσε. Μας έδωσε κάποιες υποσχέσεις και χθες τις μεταφέραμε και στον κύριο Τριαντόπουλο, τις υποσχέσεις αυτές. Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε κάτι, κύριε Καλεμτζή, θα περιμένετε να δείτε αν θα γίνουν πρώτα οι υποσχέσεις πράξη και μετά να το μεταφέρετε δημόσια όλο αυτό που συζητήσατε? Κυρία Βασκάκη, αυτά που ζητήσαμε τον Πρωθυπουργό είναι αυτά που ζητάμε και ξαναζητάμε. Να ισχύσει ό,τι ισχύει στη Θεσσαλία. Ζητήσαμε η αποπληρωμή του ποσού, του άλλου μισού ποσού που είναι να παίρνουμε για την αποζημίωσή μας, να γίνει μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο. Να πληρωθούμε ένα δέντρο και όχι ένα στρέμμα. Γιατί τόσο καιρό οι συζητήσεις όλες που κάναμε και με τον ΕΛΓΑ και με τους βουλευτές της περιοχής μας ήταν να πληρωθούμε ένα δέντρο. Αλλά τελικά πληρωθήκατε αναστρέμα, κύριε Καλεμτζή. Πληρωθήκαμε αναστρέμα. Πήραμε γύρω στα 1.200 ευρώ αναστρέμα. Αλλά επειδή τα ελαιόδεντρα είναι διαφορετικά στου κάθε παραγωγού, το θεωρούμε εμείς σωστό και όπως συζητούσαμε τόσο καιρό και με τον κύριο Τριαντόπουλο, να πληρωθούμε αναδέντρο. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί. Θέλω να πω, υπάρχουν περιθώρια να πληρωθείτε κάποια στιγμή όντως αναδέντρο και όχι αναστρέμα, κύριε Καλεμτζή, από αυτά που σας λένε. Κυρία Βασκάκη, όταν ήρθε ο ΕΛΓΑ να κάνει την αποτίμηση της ζημιάς στα χωράφια μας, από ό,τι έμαθα χθες από τον κύριο Πανταζή, ο ΕΛΓΑ έχει τελειώσει, έλεγξε τα δέντρα μας, τα είδε πόσο καμένα είναι, άμα είναι στους βραχιώνες, πόσο τσιγουφλισμένα είναι, τι ζημιά έχουν, αποτίμησε πόσα είναι σε νούμερο, και από ό,τι έμαθα στην περιοχή μας είναι 40 με 45.000 ελαιόδεντρα εντελώς καμένα που θέλουν άλλαγμα. Μάλιστα. Κύριε Καλεμτζή, να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί όντως πριν από λίγο χρονικό διάστημα, εσείς πήρατε ένα χρηματικό ποσό που ήταν η προκαταβολή της αποζημίωσης. Τώρα, τι εκκρεμεί, τι έπεται, θέλω να πω το επόμενο βήμα ποιο είναι? Είχαμε πάρει 1.200 ευρώ περίπου αναστρέμα. Που από την αρχική συζήτηση που είχαμε κάνει με τον ΕΛΓΑ και με όλους τους φορείς ήταν να πάρουμε να πληρωθούμε και με τον κύριο Τριαντόπουλο γύρω στα 53 ευρώ αναδέντρο την προκαταβολή μας. Είναι άλλα τόσα λεφτά να παίρνουμε, είναι γύρω στα 100 ευρώ το δέντρο.
όλες οι συζητήσεις αυτές ήταν, ότι θα πληρωθούμε στο τέλος που θα περάσει και ο ΕΛΓΑ ένα δέντρο, όχι ένα στρέμμα. Ξέρετε πότε μπορεί να γίνει αυτή η πληρωμή, έστω και με τη μορφή την αρχική, θέλω πω, αναστρέμμα, υπόθηκε κάτι, ένα χρονοδιάγραμμα, μια ημερομηνία? Από ό,τι συζητάμε και ό,τι ζητάμε είναι ότι ό,τι γίνει στη Θεσσαλία θα γίνει και στον Εύρο. Αυτό ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό και μας είπε ότι θα ισχύσει αυτό και σε εμάς. Μάλιστα. Εσείς όταν το μεταφέρατε αυτό στον κύριο Τριαντόπουλο, τι σας είπε? Ότι ξέρετε, του είπατε, φαντάζομαι, είδαμε τον Πρωθυπουργό, του είπαμε αυτό εντάχει, μας είπε αυτό θα γίνει. Ο κύριος Τριαντόπουλος τι απάντησε? Επίσης ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό μια περαιτέρω στήριξη, 4-5 χρόνια, κυρία Μπαστάκη, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, γιατί είστε κοντά μας τόσο καιρό, ότι αυτά τα δέντρα μας δεν θα έχουν καρπό. Εμείς θέλουμε κάποια στήριξη αυτά τα 4-5 χρόνια, θα έχουμε μηδενικό εισόδημα. Αυτό το ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό και μας υποσχέθηκε ότι θα το προσπαθήσει να κάνουμε μια φόρμουλα, να βρούμε κάποιον τρόπο για να υπάρχει αυτή η ενίσχυση στους παραγωγούς, στους ολοπαραγωγούς της περιοχής μας. Και αυτά θέσαμε και στον κύριο Τριαντόπουλο. Ό,τι είπαμε στον Πρωθυπουργό, τα θέσαμε και στον κύριο Τριαντόπουλο. Η αλήθεια είναι, κύριε Καλεντζή, από τη στιγμή που σας τα είπε ο Πρωθυπουργός, θα τα πράξει κιόλας. Η αλήθεια είναι, κύριε Καλεντζή, ότι η ΕΛΙΑ θα χρειαστεί χρόνο για να μπορέσει να επιστρέψει στην προτέρα της κατάστασης, στην αρχική της κατάσταση. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει και νομίζω ότι και ο κύριος Τριαντόπουλος σας το έχει πει. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο διάβλος επικοινωνίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι είναι ένας υπουργός ο οποίος έχει ανοιχτά αυτιά. Σας ακούει με κατανόηση ο κύριος Τριαντόπουλος, έτσι δεν είναι? Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί όσες φορές το χρειαστήκαμε, το τηλέφωνο του δεν ήταν ποτέ κλειστό για μας. Για να λέμε και τα καλά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Εδώ είμαστε συνήθως για τα κακώς κείμενα των πραγμάτων, αλλά όταν συμβαίνει και κάτι καλό να το λέμε. Με κατηγορούν κάποιες φορές ότι είμαι γκρινιάρης, γκρινιάζω και λέω τα κακά. Λέω όμως και τα καλά. Και είπα, ας τελειώσουμε έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει την αρχή, το είπα και στον Περιφερειάρχη. Και εγώ θα βγω να τους πω χίλια ευχαριστώ. Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνοι μας. Φύγαν οι κάμερες, φύγαν τα φώτα, έφυγε ο Πρωθυπουργός. Μην μείνουμε μόνοι μας. Να υπάρχει, να ξαναγίνουν πράσινα τα δέντρα μας, θέλουμε. Καλά, προς το παρόν δεν έχετε μείνει μόνοι σας. Προς το παρόν, κύριε Καλεντζή, μόνοι σας δεν έχετε μείνει. Γιατί και οι κάμερες και η προσοχή της κυβέρνησης και όλοι όσοι μπορούν να συνδράμουν και της περιφέρειας και του Δήμου είναι στραμμένα πάνω σας ακόμα όλα αυτά, έτσι. Και σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρία Μπασκάκη, για το βήμα που μας δίνετε συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καλεμτζή, ζητήσαμε και τον Περιφερειάρχη να μπει μπροστά, να βρούμε ένα φυτώριο, γιατί χρειαζόμαστε 40-50.000 ελαιόδεντρα στην περιοχή μας. 40-45-50, αναλόγως με την αποτίμηση του ΕΛΓΑ. Αυτά πρέπει να μπει η περιφέρεια μπροστά, να ψάξει, να βρει, που θα είναι ποικιλία μάκρης, μόνο ποικιλία μάκρης. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, κύριε Καλεμτζή, πραγματικά. Επίσης, εκτός από τις αποζημιώσεις και τα χρήματα, είναι και αυτό μείζον ζήτημα. Έτσι ακριβώς. Γιατί άλλες ποικιλίες δεν ευδοκιμούν εδώ στην περιοχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσετε να ξανασταθείτε. Και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Κύριε Καλεμτζή, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπασκάκη. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Δωρεάν διακοπές μέχρι και 11 ημέρες στον Εύρο προσφέρονται στους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας καθώς και παροχές ιαματικού τουρισμού για όλους. Διευρύνεται το πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που απευθύνεται στους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας για το έτος 2024 και υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων υπερβαίνει τις 125.000 και ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρει: «Στεκόμαστε ουσιαστικά στο πλευρό της αγροτικής οικογένειας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αλλά και την προσφορά της στο να μείνει ζωντανή και ακμάζουσα η ελληνική περιφέρεια. Για ακόμη μία χρονιά, λοιπόν, υλοποιούμε μέσω του ΟΠΕΚΑ τα προγράμματα του λογαριασμού αγροτικής εστίας συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνονται σε χιλιάδες αγρότες, αγρότησες και μέλη των οικογενειών τους. Ειδικά για φέτος έχουμε λάβει ειδική μέρημνα πέρα από τη στήριξη της Βόρειας Εύβοιας και για τη στήριξη του Εύρου, αυξάνοντας σε 10 τις διανυκτερεύσεις για τους δικαιούχους του κοινωνικού και αιματικού τουρισμού, καλή
καλύπτοντας παράλληλα πλήρως το κόστος της διαμονής τους, ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρηση για τους δικαιούχους. Τι αλλάζει στα προγράμματα? Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού εντάσσεται το σύνολο των δικαιούχων, δηλαδή και οι ασφαλισμένοι αγρότες-αγρότησες. Μέχρι πρώτην, ως δικαιούχοι ήταν μόνο οι συνταξιούχοι. Στα πρότυπα του προγράμματος που ακολουθήθηκε στη Βόρεια Εύβοια και στα νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, θα λειτουργήσει το πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Περισσότερες μέρες μηδενική συμμετοχή για τους ωφελούμενους για να στηριχθεί η περιοχή. Ειδικότερα, όσοι επιλέξουν την περιοχή του Εύρου θα έχουν δυνατότητα διακοπών μεγαλύτερης διάρκειας, μέχρι και 11 ημέρες, 10 διανυκτερεύσεις και ως 10 απλών λούσεων δωρεάν. Για τον Εύρο θα ισχύσει επιδότηση του πλήρους κόστους διαμονής με μηδενική συμμετοχή των ωφελούμενων, όπως ίσχυε πέρυσι για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Δρυμία κριτική στον απόϊχο της πρόσφατης επίσκεψης και των απαντήσεων που έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, άσκησε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής μιλώντας στο ράδιο Χρόνος. Μας είπε ότι στον αγροτικό τομέα όλα πάνε τέλεια. Με τα λόγια αυτά, σχολίασε την πρόσφατη επίσκεψη και τις απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης από την Κομοτηνή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής Νίκος Μποντρότζος, μιλώντας στο ράδιο Χρόνος και στο Δήμο Μπακυρτζάκη. Στην εκδήλωση με θέμα την αγροτική πολιτική, στην Κομοτηνή εκλήθη να παραστεί και ο Αγροτικός Σύλλογος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Μποντρότζο, οι τοποθετήσεις του Υπουργού εξοράησαν την κατάσταση. Ακόμη λίγο θα μας έλεγε ότι θα παρατήσει την πολιτική και θα γίνει αγρότης. Τόσο καλά πάνε τα πράγματα. Σε κάποιες ερωτήσεις όμως, όπως είπε, χαρακτηριστικά που του τέθηκαν από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου που ήταν παρόν, δεν είχε απαντήσεις. Οι αγρότες ουσιαστικά έθεσαν 3 βασικά ερωτήματα στον Υπουργό, αλλά όπως είπαν, δεν έλαβαν πιστικές απαντήσεις. Η συγκεκριμένη ημερίδα μας είπε ότι όλα πάνε τέλεια. Ακόμα λίγο θα μας έλεγε ότι θα παρατήσει την πολιτική και θα γίνει αγρότης, τόσο καλά που πάνε στον αγροτικό τομέα τα πράγματα. Σε κάποιες ερωτήσεις βέβαια που του τέθηκαν από τον αντιπρόεδρο συγκεκριμένα του Αγροτικού Συλλόγου που ήταν εκεί πέρα στην εκδήλωση, δεν απάντησε, δεν είχε απάντηση. Συγκεκριμένα ρωτήσαμε για ποιο λόγο στο χωράφι καλούμαστε να πληρώσουμε πιο ακριβό ρεύμα από ό,τι στο σπίτι μας. Για το σπίτι μας υπάρχουν προσφορές από εταιρείες στα 8,2 λεπτά και στο χωράφι μας καλούμαστε να πληρώσουμε από 9,3 μέχρι και 10,4. Και ακόμα αυτό το αυτή πρόγραμμα η συμφωνία δεν είχε γίνει, δεν έχει γίνει. Θυμάστε τότε, αυτή η συμφωνία είχε γίνει όταν το ρεύμα ήταν 11,5 και 12,5 λεπτά την κιλοβατόρα, έτσι δεν είναι? Αλλά ακριβώς. Πλέον το ρεύμα έχει πέσει παντού, πέσει, και δεν έχει πέσει στο χωράφι. Δεν έχει πέσει στο χωράφι. Τι απάντηση έδωσε σε αυτό? Καμία, λέτε. Καμία. Επίσης δεν απάντησε για ποιο λόγο μας δίνει μόνο 82 εκατομμύρια από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ τα χρήματα που δίνουν οι αγρότες για το συγκεκριμένο φόρο είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια. Ούτε σε αυτό είχε απάντηση. Μας είπε ότι και τα 82 εκατομμύρια είναι υπέρ αρκετά και τα δίνουν για 3 χρόνια. Εννοείται, είναι πάγια θέση μας ότι θέλουμε όλη την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όχι ένα πολύ μικρό μέρος που είναι τα 82 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό το δίνουν οι αγρότες και μοιράζεται, εν πάση περιπτώσει, σε άλλους, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ανταποδοτικά, δεν έρχεται ας πούμε στους αγρότες. Ναι. Είναι μια φορολογία που προσθέτεται στην δυσβάστακτη φορολογία και στο δυσβάστακτο κόστος παραγωγής και εννοείται θέλουμε να το παίρνουμε πίσω. Η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου μετά τη συνάντηση με τον κύριο Αυγενάκη. Ήρθε ο Υπουργός στην Κομοτηνή και τι μας είπε? Ότι κατάφεραν και πλήρωσαν τα εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις. Εμείς του λέμε ότι ο πλειοψηφίος των αγροτών πήρε μειωμένα χρήματα και ότι τα οικολογικά σχήματα εξελίχθηκαν σε φιάσκο με μόνους κερδισμένους στα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Επίσης μας είπε για τα εκατομμύρια που θα έρθουν από διάφορα προγράμματα όλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς του λέμε πως η πολιτεία δεν έχει κάνει κανένα έργο αγροτικής υποδομής και καλούμαστε να καλλιεργήσουμε χωρίς νερό και κατακαιρματισμένο κλήρο. Τι δεν μας είπε? Γιατί το ρεύμα για το σπίτι έχει πλέον 8,2 λεπτά και για το χωράφι από 9,2 μέχρι 10,4? Και όχι ακόμα, γιατί από τα 300 εκατομμύρια που δίνουν οι αγρότες για φόρο κατανάλωση πετρελαίου, αυτοί μας επιστρέφουν μόνο τα 82 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, πόσα από τα δεκάδες δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν προς τον πρωτογενή τομέα και όχι σε φίλους γνωστούς και παρατρεχάμενους? Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι μιλάτε σε επαγγελματίες αγρότες και όχι σε κομματικούς χειροκροτητές. Η κυρία Ανά Ευσταθίου, υπεύθυνη τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη με στόχο να μιλήσει σε σχετική εκδήλωση για τις ευρωπαϊκές εκλογές και να καλέσει τους πολίτες να μην απέχουν από αυτήν την εκλογική διαδικασία που αφορά στο μεγάλο μας σπίτι. Λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες ευρωπαϊκές κάλπες, θέλω να ακούσω ένα δικό σας σχόλιο. Έχετε εμπειρία, έχετε γνώση? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια πολύ κρίσιμες εκλογές.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του γραφείου μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, είναι να αυξήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τη συμμετοχή. Γιατί όπως είναι και το σύνθημα, ας πούμε, και το μήνυμα αυτής της εκστρατείας, να αξιοποιήσουμε την ψήφο μας για να μην αποφασίσουν άλλοι για εμάς. Αυτό που λέω πολύ συχνά είναι ότι στις 720 θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιοι θα καθίσουν. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε λόγο στο ποιοι θα είναι αυτοί, είναι καλό να πάμε να ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου, ώστε οι επιλογές, οι άνθρωποι που θα είναι εκεί, να έχουμε την αίσθηση ότι εκπροσωπούν εμάς και να μπορούμε να τους ζητήσουμε και το λόγο. Ο κόσμος έχει κατανοήσει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων που αφορούν στην καθημερινότητά μας περνούν μέσα από τα ευρωπαϊκά όργανα. Ο στόχος είναι ακριβώς και ενημερώσεων, όπως και αυτή που κάνουμε εδώ σήμερα και γενικότερα όλη τη δουλειά μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι ακριβώς να κατανοήσει ο κόσμος αυτό, ότι το 70 με 80% των αποφάσεων που καταλήγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια, συναποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όταν λέμε συναποφασίζονται, συναποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Είναι ένας τεράστιος όγκος λοιπόν αποφάσεων που αφορούν τόσο τα μεγάλα όσο και τα μικρά. Δηλαδή, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε αποφάσεις τόσο νομοθετήματα πολύ σημαντικά, τόσο για μεγάλα παιδεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για πιο μικρά, όπως παραδείγματος χάρη η απόφαση για τον κοινό φορτιστή που θα διευκολύνει τη ζωή πολλών ανθρώπων στην καθημερινότητά τους. Γιατί κατά τα ψέματα όλοι πλέον χρησιμοποιούμε κινητές συσκευές. Λοιπόν, το περιβάλλον, αλλά και πράγματα που, και νομοθήματα που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, με συμφωνίες εμπορικές, όλα αυτά περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας πάμε λοιπόν να στοίχημα η συμμετοχή. Ναι, είναι μεγάλο στοίχημα η συμμετοχή. Είναι σίγουρα διαφορετικά από το 19, γιατί είχαμε και περιφερειακές εκλογές, αλλά οι μετρήσεις μας κάνουν να αισιοδοξούμε, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ενδιαφέρον μεγαλύτερο από το 19 και δηλώνει ότι αν γινόντουσαν οι εκλογές την άλλη εβδομάδα θα πήγαινε να ψηφίσει. Οπότε ελπίζουμε αυτή η τάση να κρατηθεί μέχρι το τέλος και να έχουμε αυξημένη συμμετοχή. Την εκτίμηση ότι το Πασό Κίνημα Αλλαγής θα λάβει μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις και θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση ως απαραίτητο άλμα προς τα εμπρός, εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος, ο κ. Παύλος Χριστίδης, όπου και βρέθηκε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό να συμμετάσχει σε ομιλία με θέμα τις ευρωεκλογές στην Ορεστιάδα. Κύριε Χριστίδη, είστε για ακόμα μία φορά στην περιοχή του Εύρου, συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, για έναν πολύ ειδικό σκοπό με μία εξαιρετική ενδιαφέρουσα ομιλία στην Ορεστιάδα. Πριν πάμε όμως αυτό, δύο κουβέντες για τις ευρωεκλογές. Είναι μπροστά μας και είναι σημαντικές. Είναι φυσικά πολύ σημαντικές και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη, διότι στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κρίσιμων δεδομένων που αφορούν και την πατρίδα μας και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Αλλά πρέπει να επιλέξουμε ευρωβουλευτές οι οποίοι να στέκονται, να μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της πατρίδας μας, να μπορούν να διεκδικήσουν για την Ελλάδα μας πράγματα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα. Διότι η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη να ταυτίζεται με τη δυστυχία των Ελλήνων πολιτών. Δεν γίνεται η αισχροκέρδεια την οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να βασανίζει ακόμα τους πολίτες και ο κ. Μητσοτάκης να αποφασίζει μετά από 4 χρόνια να στείλει επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Δεν γίνεται με την Τουρκία, με τα Σκόπια, με την Αλβανία να έχουμε προβλήματα και ο κ. Μητσοτάκης να είναι ένας απλός παρατηρητής των εξελίξεων. Επομένως, χρειάζονται πολιτικές επιλογές, αποφάσεις και το Πασόκ είναι εδώ για να επιτελέσει τον ρόλο του, τον ιστορικό του ρόλο, όχι μόνο με βάση την τεράστια παρακαταθήκη την οποία έχει, αλλά με βάση κυρίως διεκδικήσεις του αύριο. Επομένως, εμείς θέλουμε ισχυρή εντολή να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά στις 9 Ιουνίου και αυτό να είναι ακόμα ένα άλμα προς τη διεκδίκηση της κυβέρνησης το 2027. Το Πασόκ όμως είναι εδώ και με τη φυσική του παρουσία και εννοώ στον Εύρο, κύριε Χριστίδη, και αυτό κάτι σημαίνει πρακτικά. Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια την οποία την κάνουμε συλλογικά πολύ καιρό τώρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε έρθει στον Εύρο. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ξαναέρχομαι στον Εύρο. Έχω πολύ μεγάλη αγάπη στον νομό, έχω πολύ μεγάλη αγάπη στη Θράκη και καταλαβαίνω ότι σήμερα έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα. Δημογραφικό, πρωτογενής παραγωγή, ζητήματα οικονομίας, η διασύνδεση της περιοχής με τις γύρω χώρες είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Και επομένως πρέπει εδώ να δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα, να ενισχύσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν εδώ ή να ενισχύσουμε και ανθρώπους να έρθουν εδώ. Και όλο αυτό
να είναι ένα σημείο το οποίο θα δώσει αφετηρία συνολικά και στην εθνική οικονομία και θα δώσει και πατριωτική αυτοπεποίθηση στους Ευρύτες και τους Θρακιώτες. Άρα, το ΠΑΣΟΚ είναι για ακόμα μια φορά στον Εύρο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη και αύριο στην Ορεστιάδα και στην Κομωτινή είναι στο πλαίσιο μιας καμπάνιας την οποία κάνουμε εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών. Δεν ξεκίνησε όμως αυτό σήμερα. Γίνεται για πολύ καιρό τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται και μετά τις εκλογές, διότι τα προβλήματα είναι εδώ και είναι πολύ μεγάλα. Πάντως, επειδή ασχολείστε με τα προβλήματα του Εύρου, όχι τώρα διαχρονικά, να σας πω ότι προσφάτως που είχατε αναδείξει το θέμα της Αμοθράκης με το λιμενικό σκάφος, αυτή την ώρα που μιλούμε, το νησί είναι εντελώς ακάλυπτο τις τελευταίες 15 μέρες. Δεν έχει τίποτα. Είναι απολύτως ξεκρέμαστο, κύριε Χριστίδη. Κοίταξε, λυπάμαι. Λυπάμαι και ειλικρινά εύχομαι. Να πάθει κάτι κάποιος αυτή την ώρα που μιλούμε σε Αμοθράκη, μόνο στο Θεό η τύχη του. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ειλικρινά θα ευχόμουν να έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα και ας το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πέρα συζητάμε για τις ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο κάνει τη διαδρομή, μπορεί και δύο και τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα, εάν παραστεί η ανάγκη. Και το γεγονός ότι η Σαμοθράκη έχει μείνει χωρίς αυτό το σκάφος είναι κάτι το οποίο δείχνει ποιες είναι πραγματικά πατριωτικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί κρινόμαστε όλοι, στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής, όχι στα ευχολόγια, όχι στα ωραία TikToks. Όχι, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας λέει εύκολα λόγια προς τα έξω. Και λέω ότι στις ευρωεκλογές δεν διακυβεύεται καμία σταθερότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έχει 158 βουλευτές. Το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα έχει 158 βουλευτές. Έχει 110 βουλευτές διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιος θα σταθεί απέναντί του και θα δώσει ξανά ελπίδα στους πολίτες. Στάση στην Ορεστιάδα θα κάνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα όμως έχουμε ευχάριστες ειδήσεις που προκύπτουν από το Δημότυχο. Θα καταλάβετε αμέσως τώρα που απευθύνομαι, διότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ορεστιάδας, την κυρία Άννα Μεμετζή, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες ευχάριστες εξελίξεις που αφορούν στο Δημότυχο. Θα καταλάβετε αμέσως τώρα που αναφέρομαι. Κυρία Μεμετζή, κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από Ορεστιάδα. Λοιπόν, ναι, από Ορεστιάδα οι καλησπέρες, αλλά τα νέα απευθύνονται στο Δημότυχο, διότι έχουμε ενίσχυση, έχουμε αναβάθμιση. Σε περιφερειακό πρωτοδικείο γίνεται το ειρηνοδικείο του Δημοτήχου. Νομίζω είστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, ήταν και μια επιδίωξή μας. Χρειάστηκε να προσπαθήσουμε γι' αυτό, δεν ήταν αυτονόητο. Πράγματι, στον Εύρο οι νέες αλλαγές στο δικαστικό χάρτη, τεκτονικές αλλαγές θα έλεγα, που έχουν επέλθει στη χώρα με την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη, βρίσκουν τον Εύρο δυναμωμένο και την αλλαγή των, που έχει επέλθει η ενιοποίηση δηλαδή του πρώτου βαθμού από ειρηνοδικείο διδημοτήχου, το δικαστικό σχηματισμό στο Διδημότυχο τον καθιστά πλέον περιφερειακό πρωτοδικείο. Τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά για όσους μας παρακολουθούν, κυρία Μεμετζή, και η αλήθεια είναι ότι έχετε έναν πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς από το βόρειο κομμάτι, εννοώ, του νομού Εύρου. Αυτό πρακτικά τι θα σημαίνει για εσάς τους δικηγόρους και τι θα σημαίνει για τους υπόλοιπους πολίτες? Θα ξεκινήσω το τελευταίο. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες πρωτίστως, διότι σημαίνει ότι ο πολίτης ο οποίος κατοικεί στην δημοτική ενότητα του πρώην Δημορφέα στο Δήμο Σουφλίου, αλλά και στο Δήμο Διδημοτήχου. Εννοείται από Σουφλί όταν... και πάνω. Ναι, αλλά λίγο μετά το Σουφλί. Εντάξει. Και πάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο πολίτης έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η εγκύτητα είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι η επιθυμητή δηλαδή, όταν έχει να κάνει με υποθέσεις που ανήκουν στην υλική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου και μονομελούς πρωτοδικείου. Αυτό σημαίνει η ενιοποίηση του πρώτου βαθμού, καταργούνται μεν τα ειρηνοδικεία, αλλά όλος ο πρώτος βαθμός θα αποδίδεται από τα πρωτοδικεία, που σημαίνει ότι όλες οι διαφορές μέχρι και τις 80.000 ευρώ θα εκδικάζονται για τους κατοίκους που προαναφέραμε από το πλέον περιφερειακό πρωτοδικείο Δημοτήχου. Θα μπορούν να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα από ό,τι καταλαβαίνω και χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, κύριε Μεμετζή, με το να πηγαίνω έρχονται.
Σαφέστατα, ναι. Όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Γαλλίας, από όπου έφευγαν δικαστήρια, σήμαινε ότι έφευγαν και οι δικηγόροι και σήμαινε μία ερημοποίηση. Αντίθετα, εδώ έχουμε την ενίσχυση του ρόλου του δικαστικού σχηματισμού που βρίσκεται στο Δημότυχο, άρα αυτό σημαίνει μια ενδυνάμωση της απονομής της δικαιοσύνης και στην περιοχή αυτή. Για τους δικηγόρους, για σας λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη πρακτικά, κυρία Μεμετζή, διευκολύνεται καλύτερα η δουλειά σας? Υπάρχουν στις δυνάμεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας ανήκουν και οι δικηγόροι που έχουν την έδρα τους στην επαγγελματική στο Δημότυχο. Για αυτούς λοιπόν μία επιπλέον ταλαιπωρία να έρχονται για ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων να έρχονται στο πρωτοδικείο Ορεστιάδας θα μειωθεί. Αλλά όμως ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται στο Δημότυχο θα έχει πιο κοντά το δικηγόρο του, ο οποίος θα μπορεί να ανταπεξέλθεται πιο γρήγορα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων. Για τους δικηγόρους, λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Ενδεχομένως οι συνάδελφοι του Δημοτήχου να ταλαιπωρούνται λιγότερο, αλλά εκείνο που είναι το σημαντικό και αυτό προσπαθήσαμε είναι ο πολίτης να είναι κοντά εκεί που πρέπει να είναι. Κλείσει το εινοδικείο. Αντιθέτως, όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά αναβαθμίζεται, όπως είπαμε, κυρία Μεμετζή, γίνεται περιφερειακό πρωτοδικείο. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μπορεί να ακουστεί και λίγο ανόητη, αλλά επειδή πρακτικά δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και θέλω να το ρωτήσω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει με έναν τρόπο και λίγο ο χώρος του εινοδικείου, να διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά, για να μπορεί να υποδέχεται και αυτές τις υποθέσεις? Όχι, αυτό είναι το σημαντικό και ένα από τα κριτήρια του να μην καταργηθούν τα ειρηνοδικεία ανά τη χώρα που βρίσκονται εκτός της έδρας των πρωτοδικείων, όπως είναι ένα από αυτά είναι και το ειρηνοδικείο του Δημοτήχου, είναι αν μπορούσε να εξυπηρετήσει το σκοπό του κτηριακά. Ένας από τους τρόπους είναι και το κτηριακό. Από την αρχή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις για τις αλλαγές στο δικαστικό χάρτη, διαβεβαίωνε προς κάθε κατεύθυνση ότι στον Εύρο δεν θα πειράξει τίποτα. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι δεν έπρεπε να καταστήσουμε πόσο απαραίτητο είναι να παραμείνει το ειρηνοδικείο του Δημοτήχου, γιατί ακριβώς δεν συνέβη σε όλη τη χώρα. Όλα τα ειρηνοδικεία που ήταν εκτός της έδρας των πρωτοδικείων δεν παρέμειναν ανοιχτά όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το Δημότυχο. Ενδεχομένως οι ηθήνοντες και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να αντιλήφθηκαν και την ιδιαιτερότητα της περιοχής και της κατάστασης και τις αποστάσεις, τους πείσατε με τα επιχειρήματά σας τα δίκαια, κυρία Μεμετζή, και τα καταφέρατε, και αυτό πρέπει να σας το πιστώσουμε και να πιστώσουμε βεβαίως και τους αρμοδίες που σας άκουσαν τελικά και δεν έκλεισαν τα αυτιά τους. Λοιπόν, είναι μια ευχάριστη αυτή η εξέλιξη, αν μη τι άλλο, σε σχέση πάντα βεβαίως με τον Έλληνα πολίτη που θα εξυπηρετείται πιο γρήγορα με την απονομή της δικαιοσύνης και όλα αυτά που συζητούμε κατά καιρούς και τα μπλοκαρίσματα και τα προβλήματα που προκύπτουν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και σε εσάς. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης του τελωνίου των κήπων στον Εύρο φαίνεται να οδηγείται σε επίλυση, καθώς όπως ανακοινώθηκε θα προσληφθούν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ 7 υπάλληλοι, ενώ μέχρι τέλος του χρόνου θα προσληφθούν άλλοι 9. Ο βουλευτής της Ξάνθης με ανακοίνωσή του τόνισε ότι δικαιώνονται οι αλλεπάλληλες πιέσεις που άσκησε ώστε να λυθεί το ζήτημα της υποστελέχωσης του μεθοριακού σταθμού. Στο πλαίσιο του οργανισμού της ΑΔΕ προβλέπεται η στελέχωση του τελωνίου κήπων με συνολικά 78 οργανικές θέσεις κλάδου τελωνιακών, ενώ οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκεί ανέρχονται σε 60. Μετά από την επιτυχία στο γραπτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω ΑΣΕΠ, ανακοινώνεται ότι 7 υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο τελωνίο μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ άλλοι 9 θα προσθεθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Από τους επιτυχώντες του πανελλήνου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, για τον οποίο επίκειται η έκδοση από το ΑΣΕΠ των πινάκων διοριστέων, αναμένεται ο διορισμός 2 υπαλλήλων μέσω των προκηρύξεων της ΔΥΠΑ για τους προστατευόμενους του νόμου 2643. Αναμένεται ο διορισμός ενός υπαλλήλου. Με τις ανωτέρω δηλαδή ενέργειες αναμένεται να πληρωθεί το σύνολο των κοινών οργανικών θέσεων του τελωνίου κήπων. Αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της λειτουργίας του τελωνίου κήπων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Η ενίσχυση του προσωπικού θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, προσφέροντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Από θετική εξέλιξη σε θετική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, γιατί είπαμε πριν από λίγο με την κυρία Μεμετζή ότι τα καταφέραμε. Το ορεινοδικείο του Δημοτήχου δεν κλείνει, αντιθέτως ενισχύεται και μετατρέπεται σε περιφερειακό πρωτοδικείο. Τώρα πάμε στο τελωνείο των Κήπων, γιατί και εκεί έχουν προκύψει ευχάριστες ειδήσεις. Ειδικά αν υλοποιηθούν αυτές οι ειδήσεις, θα είναι ομολογουμένως πολύ ευχάριστη σχέση με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση του τελωνείου των Κήπων, που δέχονται ένα πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών από τη γειτονική χώρα. Και αυτή η θετική εξέλιξη προέκυψε μετά από παρεμβάσεις και πιέσεις του ανεξάρτητου βουλευτή, του κυρίου Μπαράν Μπουρχάν, που έχουμε τη χαρά απόψε να τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Με τις πιέσεις του, με τις παρεμβάσεις του, τουλάχιστον μάθαμε τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με το στελεχειακό δυναμικό του τελωνίου. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η απάντηση ήρθε διαστόματος του αρμοδίου υπουργού και είναι και μία απάντηση, κύριε βουλευτά, που ικανοποιεί τους ευρύτες, εάν υλοποιηθεί βεβαίως, έτσι. Για πείτε μας. Μάλλον θα υλοποιηθεί, γιατί είναι προς, η απάντηση όντως είναι προς θετική κατεύθυνση. Από τις 78 οργανικές θέσεις κλάδου τελωνιακών στους Κήπους, είχαν μόνο 60. Τώρα, επειδή προσδίψεις θα γίνουν μέσω ΝΑΣΕΠ, εγώ νομίζω ότι δεν θα αστοχήσουμε, θα γίνουν οι προσδίψεις. Και μάλιστα προσλήψεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την απάντηση που σας δόθηκε, θα είναι προσλήψεις που θα καλυφθούν όλα τα κενά στο τελωνείο. Ή δεν το καταλάβαμε όλα τα καλά. Κενά, ναι, αυτό μας, ναι, όλα τα κενά, όλες οι οργανικές θέσεις. Και είναι και πολλές, δεν είναι λίγες, κύριε βουλευτά. Από 60 θα πάμε 78. Ναι, ναι. Είναι πολλές οι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Δεν είναι λίγες. Γι' αυτό λέω αν το καταλάβαμε καλά. Ναι, ναι. Κύριε βουλευτά, επειδή εσείς αυτό το θέμα το έχετε αναδείξει και άλλες φορές και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει ειδικά τις περιόδους της μεγάλης επισκεψιμότητας, Σαββατοκύριακα, καλοκαίρια, γιορτές από την γειτονική χώρα, η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού θεωρούμε ότι σε ένα βαθμό θα το λύσει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Σε ένα βαθμό όμως, όπως είπατε, μέχρι σε ένα βαθμό, γιατί από εκεί μετά έχουμε και άλλα θέματα βέβαια. Υποδομές. Γιατί θέλει εξυγχρονισμός το τελωνείο μας και κτηριακές αλλά και στην ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έχουμε θέμα με τη γέφυρα, άσε τη γέφυρα που θέλει διεύρυνση, αλλά και η ασφαλτόστρωση είναι πολύ χάλια. Άρα είναι πράγματα, απλά πράγματα για μας που μπορούν να λυθούν. Όντως η κινητικότητα σε αυτό το τελωνείο, ειδικά μετά από το κορονοϊό, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ πάντα το λέω, οι Τούρκοι μας ανακάλυψαν τελικά, είμαστε πιο φθηνοί, αλλά μέχρι Χαλκιδική όλη η περιοχή, όλος ο τουρισμός τροφοδοτείται από την Τουρκία πρέπει. Άρα και εμείς η πολιτεία πρέπει να πάρει τις απαραίτητες, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Πάντως, κύριε βουλευτά, ο σχεδιασμός της πολιτείας, από ό,τι καταλαβαίνουμε πια μετά και τις επισκέψεις που είχαμε πριν από λίγες ημέρες στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη, και δεν ήταν λίγες από υπουργούς και υφυπουργούς, αντιληφθήκαμε πια ότι το τελωνείο των Κήπων έχει μπει σε μία προτεραιότητα, τουλάχιστον να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και με την πρόσληψη του προσωπικού, αλλά και με κάποιες αναγκαίες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Οπωσδήποτε, γιατί αν, δεν ξέρω αν έχετε περάσει στην άλλη μεριά, οι Τούρκοι το έχουν ολοκληρώσει εδώ και χρόνια. Έχουν αλήθεια ένα σύγχρονο τελωνείο και το δικό μας πρέπει να αντιστοιχεί στο τουρκικό τελωνείο. Δεν γίνεται η μια μεριά να υποφέρει, να είναι υποβαθμισμένη και οι άλλοι να έχουν ένα σύγχρονο τελωνείο. Άρα πρέπει να πάνε παράλληλα αυτά, γιατί τώρα θα αρχίσουν και οι Τούρκοι εργάτες. Ξέρετε, τον άλλο μήνα ξεκινάνε από την Γερμανία εκατοντάδες άτομα. Είναι η κινητικότητα που μας επισκέπτονται πολλοί Τούρκοι τελευταία, πιο πολύ για τουρισμό, μέχρι Χαλκιδική τροφοδοτική περιοχή. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις για να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Και τέλος πάντων, αυτές οι υποδομές που έχουμε στο τελωνείο των Κήπων προφανώς είναι υποδομές υποβαθμισμένες. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί πρέπει να εργάζονται σε ένα καλύτερο, πιο σύγχρονο περιβάλλον, κύριε βουλευτά. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αυτό πέρα από τους επισκέπτες. Και εμάς τους ίδιους. Πολύ πίεση. Έτσι είναι, και οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά εξυπηρετούν όλο αυτόν τον όγκο των επισκεπτών και των τουριστών. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε βουλευτά. Δόθηκε χρονοδιάγραμμα. Θέλω να πω πότε θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Μέσα στο έτος αυτό. Πότε, τους επόμενους μήνες. Μέσα στο έτος αυτό.
Σταδιακά θα γίνονται οι προσλήψεις ή εφάπαξ, ξέρετε? Ναι, σταδιακά. Στην πρώτη αρχή θα γίνουν 7 προσλήψεις που κέρδισε μέσω ΝΑΣΕΠ και στο επόμενο διάστημα άλλοι 9 θα προσθεθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Άιστα. Λοιπόν, για να δούμε αυτό τι θα κάνει. Αυτό μας απάντησε ο Υπουργός. Εγώ νομίζω ότι έχουν την καλή πρόθεση και αυτή και θα υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ουρές που κρατάγαν 7-8 ώρες. Είναι δυστυχώς κρίμα. Είναι κρίμα σε αυτή την εποχή να περιμένουν στα τελωνία τόσες ώρες. Δυστυχώς, κύριε Βουλευτά, είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίστανται οι επισκέπτες από την γειτονική χώρα και καλό θα είναι όλο αυτό να εξομαλυνθεί προφανώς. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις να γίνονται πράξη. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εμείς θα τα παρακολουθήσουμε αυτά και ό,τι είναι νέο θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης, καμπανάκι ειδικών για τους αρρύθμιστους ασθενείς και δράσεις ενημέρωσης από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι η πρώτη αιτία καρδιακών νοσημάτων στις ανεπτυγμένες χώρες και αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και έναν από τους ισχυρότερους για στεφανία νόσο, έφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια και άνοια. Η Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης έχει στόχο να επιστήσει την προσοχή στη σημασία του καλύτερου ελέγχου της αρτηριακής πίεσης. Σκοπός είναι να αντιληφθεί το ευρύ κοινό τη σημασία της υπέρτασης και τις σοβαρές ιατρικές επιπλοκές της και να του παρέχει πληροφορίες για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διαχείρισή της. Το θέμα για τη φετινή Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης είναι: μετρήστε την αρτηριακή σας πίεση με ακρίβεια. Ελέγξτε την, ζήστε περισσότερο, προωθώντας την αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ακρίβεια στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης για τον έλεγχο των νοσημάτων που σχετίζονται με την υπέρταση, ειδικά σε περιοχές χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπολογίζεται ότι 1,28 δισεκατομμύρια ενήλικοι ηλικίας 30 μέχρι 79 ετών διεθνώς έχουν υπέρταση, με την πλειονότητα αυτών να διαμένουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα, όπου τα καρδιακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας, πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού πάσχει από υπέρταση, ενώ ένα στα δύο ηλικιωμένα άτομα είναι υπερταστικό. Περίπου το 30% των υπερτασικών είναι αδιάγνωστο, ενώ λιγότερο από το 1 τρίτο των υπερτασικών έχουν πετύχει μεγάλη ρύθμιση με φαρμακευτική αγωγή. Για πρώτη φορά φέτος συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα και το Εξωτερικό Ιατρείο Υπέρτασης της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Στο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και ενημέρωση των πολιτών για την αρτηριακή πίεση και συγκεκριμένα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αυτή η μέρα λοιπόν, σε αυτή την μέρα γίνονται εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και έχει καθιερωθεί από το 2017, στην Ελλάδα από το 2019, να υπάρχει μια εκδήλωση μετρήσεων της αρτηριακής υπέρτασης στο γενικό πληθυσμό. Να σας πω ότι σε αυτή την εκδήλωση συμμετέχουν πάνω από 100 χώρες. Έχουν μαζευτεί στοιχεία δηλαδή για αρκετά εκατομμύρια πληθυσμό. Και τα στοιχεία μας λένε ότι το 30% των ανθρώπων που έχουν υπέρταση δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν. Δεν έχουν συμπτώματα, δεν πάει κάτι διαφορετικά. Κοιτάξτε, στον οργανισμό τους, δεν χτυπάει καμπανάκι. Κοιτάξτε, εκτός από τις υπερτασικές κρίσεις που πιθανόν έχουν συμπτώματα, το να έχει κάποιος μια αυξημένη συστολική ή διαστολική αρτηριακή πίεση δεν έχει και πολλά συμπτώματα. Επομένως, κάποιοι άνθρωποι, και αυτό ότι φαίνεται είναι αρκετοί, δεν καταλαβαίνουν, αν δεν μετρήσουν την πίεση, ότι έχουν υπέρταση. Επομένως, λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία είναι για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, ο οποίος κόσμος, ακόμα και αυτοί που έχουν διαγνωσμένη υπέρταση, να σας πω την αλήθεια, μόνο το 30% ακολουθεί τις οδηγίες και ανταποκρίνεται στη θεραπεία, και γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε, διότι η υπέρταση, κακά τα ψέματα, είναι η κύρια αιτία των καρδιακιακών επεισοδίων. Άρα λοιπόν, και είναι δυστυχώς, πειράζει την καρδιά, πειράζει τα νεφρά, πειράζει τον εγκέφαλο, κάνει εγκεφαλικά. Επομένως, μιλάμε για μία συστηματική νόσο που δεν είναι αυτό κυριότερο, δεν είναι αυτό που
συζητάμε το αν θα είναι 14, θα είναι 15, θα είναι 16. Το θέμα είναι ότι δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα το ότι κάνει επιπλοκές αυτή η ασθένεια. Γιατί περί ασθένειας πρόκειται.